επίσκεψη Αναστασιάδη στη Μόσχα πέφερε κάποια θετικά αποτελέσματα για την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία βέβαια μπορεί κάποιος να τα εξηγήσει σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει μια λυσίδα από συμφωνίες, οι οποίες ενισχύουν τις διακρατικές σχέσεις με ένα ισχυρό κράτος, όπως είναι η Ρωσία στη δεδομένη στιγμή. Όμως δεν έχουμε την συμφωνία η οποία καταδεικνύει ότι δημιουργείται μια στρατηγική σχέση μείζωνος σημασίας. Υπάρχουν όμως κάποιες συμφωνίες που αφορούν κυρίως τον τομέα της ασφάλειας και των στρατιωτικών, οι οποίες αναμένεται να απασχολήσουν κυρίως τον ευρωπαϊκό χώρο, λόγω ιδιαίτερως της αντίδρασης της Βρετανίας, η οποία με το δημοσίευμα της Daily Telegraph αποτελεί τον προάγγελο το τι θα ακολουθήσει στην πορεία. Από τη στιγμή που αντέδρασε το Ηνωμένο Βασίλειο, σημαίνει ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας, της συγκεκριμένης συμφωνίας παροχής διευκολύνσεων, στρατιωτικών διευκολύνσεων στη Ρωσία, έχει ενοχλήσει, είναι σημαντικό. Αν δεν ήταν σημαντικό, δεν θα αντιδρούσαν οι Βρετανοί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό για να καταλάβει κανείς την αντίδραση της Βρετανίας, είναι ότι διευκολύνσεις προς τη Ρωσία εδίδονται εδώ και αρκετών καιρών λόγω της συστηματικής χρήσης του λιμανιού της Λεμεσού από ρωσικά πλοία. Όμως, και σε άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες. Βεβαίως, όμως το λιμάνι της Λεμεσού κατά μέσον όρο το χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη πυκνότητα ρωσικά πλοία λόγω της ισχυρής παρουσίας την οποία έχουν τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Αυτό το οποίο όμως ενόχλησε τους Βρετανούς είναι ότι για πρώτη φορά παρέχεται διευκόλυνση ή παρέχονται διευκολύνσεις μέσω διακρατικής συμφωνίας στον εναέριο χώρο. Ο θαλάσσιος χώρος για τις βρετανικές βάσεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όπως επίσης και ο χερσαίος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις βρετανικές βάσεις για να καταναλώνουν ασφάλεια δυτική στην περιοχή είναι ο εναέριος χώρος και αυτόν το καταδεικνύει η στρατηγική σημασία του αεροδρομίου Ακρωτηρίου, το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά δυτικά προπύργια στην περιοχή. Η παρουσία όμως των Ρώσων σε επίπεδο αέρος, σε επίπεδο αεροπορίας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτόν σπάζει το μονοπόλιο το οποίο είχαν οι Βρετανοί να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της Κύπρου για τον σκοπό της δυτικής ασφάλειας. Αυτό το οποίο γίνεται για τη Ρωσία, με τη Ρωσία, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει παρουσία η Ρωσία, αυτόν ενοχλεί τους Βρετανούς και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο δίλημα για τη δική μας πλευρά, όπως το έχετε θέσει μιλώντας για τα δύο καρπούζια κάτω από τις μασκάλες. Η Βρετανία θα αντιδράσει. Το θέμα είναι αν αντιδράσει η Βρετανία, σε ποιο βαθμό θα αντιδράσει και σε ποιο βαθμό είναι αποφασισμένη η Κυπριακή Δημοκρατία να διαπραγματευτεί αυτήν την θέση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η ίδια η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει αυτές τις βάσεις. Όμως, η προληπτική, αν θέλετε, διατύπωση και αντίδραση των Βρετανών καταδεικνύει ότι υπάρχει ανησυχία. Mm-hmm. Και ανησυχία θα μετατρέπεται σε πρώτη φάση σε πίεση εκ μέρους της Βρετανίας προς την Κυπριακή πλευρά για περιορισμό της Ρωσίας, παρουσίαση, ακύρωση της Ρωσίας συμφωνίας. Και εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι που αρχίζει. Η διαπραγμάτευση, τι μπορεί να κερδίσει και τι μπορεί να πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία. Διότι ανέκαθεν λέγαμε ότι έχει μια γεωστρατηγική σημασία η Κύπρος, είναι αυτή. Ουσιαστικά διαπραγματεύεται με δύο μεγάλες χώρες. Υπάρχουν δύο πτυχές στο ερώτημα που έχετε θέσει. Το πρώτο είναι ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να έχει μια πιο σημαντική παρουσία στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Της το προσφέρει και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Τουρκία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία, όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει ερωτώντας, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια καλή τροχιά με τη Ρωσία. Μέσα σε αυτή την εξίσωση, η Τουρκία έχει μεγαλύτερο γεωπολιτικό εκτόπισμα από ότι η Κύπρος εναντί της Ρωσίας. Συνεπώς, για τη Ρωσία είναι σε μεγαλύτερη προτεραιότητα οι καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτρέπει την Κυπριακή Δημοκρατία να υπογράφει οποιασδήποτε συμφωνίες, διότι αυτές οι σχέσεις μεταβάλλονται και αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις η πίεση
εκ μέρους του ειδικού κόσμου μπορεί να αναγκάσει την Τουρκία να αποφασίσει σε ποια από τις δύο πλευρές θα ανοίγει ή θα ευθυγραμμιστεί, με ποια θα ευθυγραμμιστεί σε περίπτωση κρίσιμων αποφασιών, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της Ουκρανίας ή ακόμα και στο ζήτημα της Συρίας.